Περίπου 1.000 τόνοι μήλων και πορτοκαλιών διανεμήθηκαν σε δικαιούχους του προγράμματος επισιτιστικής κρίσης και όχι μόνο στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ουρές σχηματίστηκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα διανομής, μιας και η ανάγκη, όπως δηλώνουν οι δικαιούχοι, είναι μεγάλη και τα νοικοκυριά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμη και στις βασικές τους υποχρεώσεις. Και εσείς δικαιούχοι των τροφίμων? Μας έδωσαν, πήραμε κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Τα έχετε ανάγκη? Φυσικά έχουμε. Εγώ παίρνω 270 σύνταξη. Αυτό είναι όλο. Οπότε είναι και σημαντική η βοήθεια και για την καθημερινότητα στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Φυσικά, βέβαια. Είναι για την κόρη μου, είναι με τρία παιδιά. Είναι σημαντικό να δίνονται τρόφιμα? Πάρα πολύ σημαντικό είναι, βέβαια. Είναι κάποια βοήθεια. Πλέον οι οικογένειες δεν τα βγάζουν είναι πέρα. Δύσκολα, ναι. Και να δουλεύει κάποιος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Γιατί η φόρη είναι παραπάνω από το. Τα έξοδα είναι παραπάνω από τα έσοδα. Αυτή τη φορά πορτοκάλια. Υπάρχει ανάγκη και για άλλα τρόφιμα? Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχει. Ότι δίνουν καλό είναι δηλαδή. Ναι, σίγουρα, εννοείται. Το αδιαχώρητο αυτές τις μέρες στο πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω της διάθεσης τροφίμων, κυρίως βεβαίως φρούτων, μήλων αλλά και πορτοκαλιών, σε πραγματικά χιλιάδες δικαιούχους. Οι άνθρωποι έρχονται εδώ, παίρνουν αυτό το οποίο και δικαιούνται και ευγνωμονούν για αυτό το οποίο και τους έλειπε από το τραπέζι. Σημαντική αυτή η βοήθεια που δίνουν? Πάρα πολύ. Και για πολλούς ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι, εντάξει, χαμηλόμισθοι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ούτε μεροκάματο. Η κόρη μου έχει σταυρώσει 3 χρόνια μεροκάματο. Και δεν είναι σημαντικό. Και να έχεις και αναιμία, να έχεις παιδιά, μωρά. Επόμενο, τα φρούτα είναι αναγκαία. Αυτή τη φορά πορτοκάλια. Πολλοί άνθρωποι τα στερούνται. Mm-hmm. Αυτά πορτοκάλια, ό,τι να είναι. Ο άλλος έχει την αίσθηση της ελπίδας, ότι βοηθιέται και λίγο. Κάτι. Κάποτε ήταν και τα μακαρόνια και το λάδι, αυτά κοπήκαν. Αλλά το καρότσι μου είναι μέσα. Αλλά τώρα τα χρειάζονται όλα, έτσι, οικογένεια. Τα χρειάζονται όλα. Όλα, δεν ξέρω. Δηλαδή πιστεύω ότι και αυτοί που έχουν, επειδή θα τους τα φάει η εφορία, και αυτοί θα τα έχουν ανάγκη. Ακόμα. Πολύ περισσότερο και που δεν έχουν. Χρειάζεται πλέον η οικογένεια? Κάθε οικογένεια, βεβαίως. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. Σημαντική η βοήθεια που δίνουνε? Είναι σημαντική, είναι φέρω, δεν πληρώνουμε, πιο σημαντική είναι, γιατί εμείς είμαστε συνταξιούχοι και ξέρεις τι είναι. Mm-hmm. Καλή είναι, βέβαια. Η οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πλέον πέρα, και χρειάζεται. Πού να τα βγάλουν, τα βγάλουν όπως μας κάποτε τα βγάλουν. Mm-hmm. Φορ συνέχεια, πώς τα βγάλουν. Mm-hmm. Οπότε και τώρα πορτοκάλια, αλλά οτιδήποτε και να διαθέτουν είναι καλό. Ναι, είναι, παίρνουμε. Εγώ τα προτείνω και οι ανάπηρους και παίρνω. Μεγάλο ρόλο αλλά και βάρος στη διαδικασία έχουν οι εθελοντές που πάντα δηλώνουν το παρόν τους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη στήριξη των οικογενειών που έχουν ανάγκη. Εθελοντές που διαθέτουν χρόνο και ψυχή ώστε να συνδράμουν στους συνανθρώπους τους. Όλοι έχουμε ανάγκη. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Και αυτό το πορτοκάλι ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Γιατί και αυτό κοστίζει. Σκεφτείτε πόσο κόσμο δίνουμε σε. Εχθές, δεν ξέρω. Συνολικά δώσαμε πάρα πολύ. Είναι οικογένειες που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Προσπαθούμε να δίνουμε το παρόν όποτε χρειάζεται εδώ ο Δήμος και το Πολυκοινωνικό. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους εθελοντές που βοηθάνε με πολύ αγάπη και σχεδόν ακούραστα όλα τα παιδιά εδώ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ανάγκη αυτή τη βοήθεια πάρα πολύ. Ζορίζονται πάρα πολύ οικονομικά, πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Mm. Αυτή τη φορά πορτοκάλια, την προηγούμενη φορά ντομάτες. Κάθε φορά κάτι συμβαίνει και βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο κόσμος να τα αναζητά αυτά. Έτσι, δηλαδή να μην αφήνει αυτή την ευκαιρία να πάρει τα τρόφιμα. Όχι, όχι, σίγουρα. Σήμερα δεν έχει τόσο πολύ προσέλευση. Χθες γινόταν το διαχώρητο εδώ πέρα. Μακάρι τέτοιες ενέργειες από το Δήμο και το Πολυκοινωνικό να συνεχιστούν, γιατί πραγματικά ο κόσμος το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Βλέπουμε κάθε ειδών ανθρώπους, δηλαδή από ηλικιακά εννοώ, από πολύ μικρές ηλικίες που έρχονται μέχρι πολύ πολύ μεγάλες. Ναι. Σας στεναχωρούν πολλές φορές αυτά τα περιστατικά που βλέπετε? Δηλαδή... Φυσικά στεναχωριόμαστε, γιατί ας βάλουμε τη θέση μας και εμείς και όλοι, ώστε να μπορέσουμε, ας πούμε, να δώσουμε το καλύτερο. Η βοήθεια πάνω απ' όλα είναι το καλύτερο πράγμα, να μπορέσουμε να το κάνουμε όλοι μας. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε, έστω και το λίγο, μπορεί να είναι για κάποιον πάρα πολύ σημαντικό. Και πάλι μπράβο στους θελοντές σε όλους, εγώ θα ήθελα να πω, όπως είπε και η κυρία, γιατί σήμερα ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε είναι καλό. Έστω με αυτόν τον τρόπο ή τον άλλον τρόπο, δίνοντας ένα χέρι βοήθεια σε όλοι, να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Μόνο αυτό.